Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 16 του μήνα και πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Προκαλεί για ακόμη μια φορά ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε συνέντευξή του, ο Ταγίπ Ερντογάν προανήγγειλε γεωτρήσεις νότια της Κρήτης. Σήμερα προσγειώθηκε στα κατεχόμενα το πρώτο τουρκικό ντρόουν, προκαλώντας την οργή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε αυτοδέσμευση οδηγεί το Ερντογάν, σχολίασε ο Γιώργος Κουμουτσάκος σε συνέντευξή του. Χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωνε στη γερμανική εφημερίδα το ότι δεν φοβάται το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε σε δύο ιδιωτικά κανάλια της Τουρκίας, τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να κάνει γεωτρήσεις ανοιχτά της Κρήτης, όπου όπως τόνισε, παρουσιάζοντας παράλληλα χάρτες, βρίσκονται τα σύνορα της Τουρκίας με τη Λιβύη. Και αλήγινε τεκ τεραφλά αδομλάρ ατλμασına izin vermeyeceğimize açıkça ortaya koyduk. Ve bunu son NATO zirvesinde de Miçotakis'le heyetiyle, şahsım ve heyetim olmak üzere yaptığımız görüşmede kendilerine de söyledik. Onlar hala belli beklentiler içerisinde. Girit'in doğusundan bu gördüğünüz bant geçiyor. Tabii bu bant birilerini ciddi manada rahatsız ediyor. Şimdi bu bantın içerisinde şu kısım, yani G, F, E noktaları, bu kısım özellikle Birleşme ve Libya ile Türkiye arasında bir sınır. Nedir bunlar? Bunlar kıta sahanlığı. Şimdi bizler burada diyelim ki sismik araştırmamızı rahatlıkla ne yaparız? Yaparız. Sismik araştırmalarımızı yaptıktan sonra da biz yine buralarda sondaj çalışmalarımızı da yaparız. Doğu Akdeniz'i uluslararası hukuku ve Türkiye'nin haklarını hiçe sayarak paylaşıma gidenler attığımız adımdan tabii ki rahatsızlık duyuyorlar. Dayatılmaya çalışılan planlar var burada. Haklı bir adımla biz bunu ne yaptık? Boşa çıkardık. Burada sevrin aslında ters yüz edilmesi var. Τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου σχολίασε στο πρώτο θέμα ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιώργος Κουμουτσάκος. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι πια σαφή. Όταν ο ίδιος βρίσκεται μπροστά σε χάρτες, τους οποίους μάλιστα εναλλάσσει στην οθόνη, αντιλαμβάνεστε, οδηγεί τον εαυτό του σε μια σαφή αυτοδέσμευση στα όσα λέει. Κάνει πολύ δύσκολη την οποιαδήποτε επαναχώρηση. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει πολύ σοβαρά να συνεκτιμήσουμε και να κοινοποιήσουμε σε εταίρους, συμμάχους και φίλους στην περιοχή, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Οι Τούρκοι προχώρησαν σήμερα σε μια ακόμα προκλητική κίνηση, αφού το πρωί προσγειώθηκε στο παράνομο αεροδρόμιο του Λευκόνικου, που βρίσκεται στα κατεχόμενα το πρώτο τουρκικό ντρόουν, με τους Τούρκους να υποστηρίζουν ότι έχουν λάβει σχετική άδεια από το παράνομο καθεστώς των κατεχομένων. Σύμφωνα με το τηλεγράφημα του πρακτορείου Ανατολού, το παράνομο αεροδρόμιο θα χρησιμοποιηθεί ως βάση των τουρκικών drones, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για πτήσεις περιπολίας στην περιοχή, όπου η Τουρκία πραγματοποιεί παράνομες γεωτρήσεις εντός της Κυπριακής ΑΟΣ. Εν τω μεταξύ, σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφημερίδα Bild, τόνισε ότι παρά τις προκλήσεις των Τούρκων, δεν φοβάται ότι θα γίνει κάποιο θερμό επεισόδιο. Φυσικά υπάρχει πάντα η πιθανότητα, αλλά αν φοβάμαι, όχι, δεν φοβάμαι. Δεν νομίζω ότι τα πράγματα θα βγουν εκτός ελέγχου. Αναφερθήκατε στη λέξη κρίση. Θεωρώ ότι έχουμε μια οξυμένη κατάσταση. Η συμφωνία που υπεγράφει, αυτό το μου που υπεγράφει με τη Λιβύη, είναι παράνομο και άκυρο. Όλοι συμφωνούν σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και οι Ρώσοι με τους Αμερικανούς συμφωνούν. Η Αμερική, η Ρωσία, η Αίγυπτος και το Ισραήλ. Όλοι φαίνεται να συμφωνούν ότι αυτό που έκανε η Τουρκία είναι προκλητικό και παράνομο. Συνεπώς, θεωρώ ότι η Τουρκία θα απομονωθεί όλο και περισσότερο στο ζήτημα αυτό. Καταστήσαμε σαφές ότι θέλουμε να συνομιλήσουμε, αλλά δεν θα δεχτούμε καμία παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Διότι εμείς σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία είναι αυτή που δεν σέβεται το δίκαιο της θάλασσας, όχι εμείς. Για το λόγο αυτό είμαστε αισιόδοξοι όσον αφορά στην επίλυση των προβλημάτων μας. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα. Θα συνομιλήσουμε με τον Θανάση Δρούγο, είναι διεθνολόγος και στρατηγικός αναλυτής, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, εμείς σε ευχαριστούμε, Θανάση, και για τις πληροφορίες που μας δίνεις κάθε φορά. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Φαίνεται ότι ο Τούρκος Πρόεδρος τραβάει το σκηνή, παρά την καθησυχαστική συνέντευξη που παραχώρησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και το ερώτημα είναι, μιας και αναφερόμαστε και στο διεθνές δίκαιο, πόσο μπορεί η Τουρκία στην παρούσα φάση και στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να υποχωρήσει στα όσα μέχρι τώρα έχει θέσει. Βλέπουμε διαρκώς και από λεκτικής αλλά και από ευρύτερη κινητικότητα στην πλευρά ότι ο Ερντογκάν απειλεί και η χθεσινή συνέντευξη στο Χάμπερ, στο κανάλι, στους δημοσιογράφους και τα όσα είπε αναφορικά με τη Λιβύη, αναφορικά με τις επικείμενες μετά τις γιορτές κινήσεις του στη συγκεκριμένη περιοχή νότια του νομού Λασιθίου και προς τις λιβικές αυτές, καθώς επίσης και η επίθεση που έκανε και στους Αμερικανούς και στους Γάλλους και σε πολλούς άλλους μέσω ιστορικών και άλλων θέσεων που εκφράζει η Τουρκία, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να σεβαστεί την όποια διάθεση της ελληνικής πλευράς να είναι πιο ήρεμη, πιο ψύχρεμη ή οτιδήποτε άλλο. Άρα στο ερώτημά σου λέω ότι θα έχουμε συνέχεια προκλήσεων και μέσα στις γιορτές, μπορώ να σου πω, και χαρακτηριστικά ότι ο Ερντογκάν κινείται, όπως φάνηκε και από την σύνοδο του Doha Forum μέσα στο Σαββατοκύριακο μαζί με τους Τσαβούσογλου και Ακάρ στην πρωτεύουσα του Κατάρ, ότι θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη Λιβύη στα μέτρα τα οποία βεβαίως μπορεί να λάβει. Άρα σε όλο το μέτωπο θα έχουμε πιο έντονη την τουρκική προκλητικότητα, θρασίτητα και παρουσία. Ναι, το θέμα είναι, Θανάση, πώς αυτή η προκλητικότητα θα φτάσει, μέχρι σε ποιο σημείο θα φτάσει μάλλον αυτή η προκλητικότητα και τι είναι ικανός να κάνει πράξη. Κοίταξε να δεις, μετά τις γιορτές, υπολογικές συνθήκες, ένα εκ των δύο ερευνητικών σκαφών υδρογραφικών, ωκεανογραφικών, είτε το Barbaros Haradim Pasha είτε το Rus Race, θα κατευθυνθεί στις επίμαχες περιοχές κατά τη γνώμη της Τουρκίας, δηλαδή στις περιοχές μεταξύ Καρπαθίου, Πελάγους, Ανατολικής Κρήτης και βεβαίως Λιβύης. Η εκτίμηση την οποία γίνεται είναι ότι μετά από 2-3 μήνες από αυτή την παρουσία υδρογραφικών πλοίων, πιθανότατα θα αποστείλει πλωτό γεωτρύπανο. Θεωρώ ότι αν δεν γίνουν πολύ δραματικές αλλαγές στο χώρο της Λιβύης, για να μπορεί να πει κάποιος ότι η συμφωνία δεν θα ισχύσει, μην ξεχνάμε, Αλεξάνδρα, πριν από λίγο πέρασε και, και η δεύτερη στρατιωτική συμφωνία με συντριπτική πλειοψηφία από τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, δηλαδή η στρατιωτική συνεργασία της κυβέρνησης Τρίπολης με την Τουρκία. Άρα θεωρώ ότι είναι ικανός να προχωρήσει από το να δημιουργήσει τετελεσμένα εκ νέου και σε αυτή την περιοχή και παράλληλα, όπως βλέπεις, με νέα ανάπτυξη την οποία έβγαλε μεταξύ Πάτμου, Ικαρίας και Φουρνών, δημιουργεί και εκεί νέα μέτωπα καθημερινά. Άρα ικανός είναι να προχωρήσει σε όλα και ιδιαίτερα στην πρόκληση θερμού επεισοδίου ή περαιτέρω ένταση στις συγκεκριμένες θαλάσσιες ζώνες. Η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πλευρά, ας το πούμε έτσι, είναι έτοιμη, υπάρχει σχεδιασμός για να αντικρούσει οποιαδήποτε τουρκική ενέργεια? Θέλω να πιστεύω ναι, αλλά θεωρώ ότι οι Τούρκοι είναι αποφασισμένοι και όπως είδες και σήμερα με την πρώτη πτήση μη επανδρομένου αεροσκάφους από το κατοχικό αεροδρόμιο Λευκόνικου κοντά στην Αμόχωστο, το οποίο θα παρακολουθεί όλες τις κινήσεις, δηλαδή τα drones με πολλαπλές επιχειρήσεις κτλ. Η ελληνική πλευρά θα βρεθεί μπροστά στο να αντιμετωπίσει μια κατάσταση αρκετά δύσκολη και με διπλωματικά μέσα ή με θεωρίες ότι είναι η Τουρκία απομονωμένη, ο Τούρκος δεν καταλαβαίνει από αυτά. Ως εκ τούτου δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο και δεν έχει υπογράψει και το δίκαιο της θάλασσας. Άρα σου λέει στην προηγούμενη περίπτωση μπορούν να προχωρήσουν σε ενέργειες προκλητικές. Άρα η δική μας πλευρά θα εμείνει σε αυτά, αλλά πιστεύω ότι και οι κανόνες εμπλοκής της δικής μας πλευράς σε κάποια βαριά πρόκληση της Τουρκίας, πιθανότητα αυτή να απεμπλακούν και οπωσδήποτε όλα είναι πιθανά. Αποκλείω τελείως την περίπτωση συμβατικού πολέμου, αν δεν αποκλείω καθόλου την περίπτωση θερμών επεισοδίων να έχουμε αμέσως μετά τις γιορτές. Μάλιστα, Θανάση, μας τα είπες όλα και να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα μου. Καλή συνέχεια στο δελτίο. Λοιπόν, ευχαριστώ. Να αλλάξουμε θέμα. Ενισχύεται η εκδοχή τυφλού τρομοκρατικού χτυπήματος μετά τα νέα ευρήματα που βρέθηκαν από την ελεγχόμενη έκρηξη. Μέσα στον εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθέτησαν άγνωστοι κοντά στο αστυνομικό τμήμα ζωγράφου σήμερα το πρωί, εντοπίστηκαν πυρίτιδα και καρφιά. Νέες διαστάσεις μετά τον εντοπισμό του εκρηκτικού εμπριστικού μηχανισμού που τοποθέτησαν άγνωστοι κοντά στο αστυνομικό τμήμα ζωγράφου, δίνει πληροφορία ότι στο μηχανισμό που εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη, οι δράστες είχαν τοποθετήσει πυρίτιδα καθώς επίσης και δεκάδες καρφιά. Τον εκρηκτικό μηχανισμό αντιλήφθηκε ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος την ώρα που πάρκαρε τη μοτοσικλέτα του έξω από τη μάντρα της Πανεπιστημίου Πολής. Ο αξιωματικός είδε καλώδια και ρολόι συνδεδεμένα με ένα μπουκάλι που ήταν τοποθετημένα πίσω από τη μάντρα και ενημέρωσε το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών.
Ο μηχανισμός, όπως θεωρούν αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, ήταν ενεργός και θα μπορούσε να είχε προκαλέσει ακόμη και νεκρό. Το ρολόι ήταν προγραμματισμένο ώστε η βόμβα να εκραγεί κανονικά και μάλιστα μόλις λίγη ώρα μετά τον εντοπισμό της. Το σημείο αποκλείστηκε ενώ έσπευσαν πυροτεχνουργοί. Διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για εκρηκτικό μηχανισμό και προχώρησαν σε δύο ελεγχόμενες εκρήξεις. Η παρουσία των καρφιών δείχνει ότι οι άγνωστοι που άφησαν το κουτί με τον μεταλλικό σωλήνα, μέσα στον οποίο βρέθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός, ήθελαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά ή ακόμα και θύματα. Το σημείο εξάλλου που είχαν αφήσει το κουτί σε τυχείο μέσα από την Πανεπιστημιούπολη, κοντά στην περιοχή που σταθμεύει το όχημά του ή τη μοτοσυκλέτα του οδηγητής του αστυνομικού τμήματος, φαίνεται να επιβεβαιώνει την εκδοχή αυτή. Αυτό που προβληματίζει τους αξιωματικούς που έχουν αναλάβει την έρευνα είναι το γιατί δεν υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα για έναν μηχανισμό που είχε καρφιά, ρολόι, πυρίτιδα και ένα μπουκάλι με συνδεσμολογία που, κατά πληροφορίες, έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από τρομοκρατικές οργανώσεις. Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι τρία. Το πρώτο θέλει τους δράστες να μην ήθελαν να ειδοποιήσουν τις αρχές με στόχο να πραγματοποιήσουν ένα τυφλό χτύπημα. Το δεύτερο θέλει να τους νίκησαν οι συγκυρίες, να άφησαν δηλαδή το κουτί στο τυχείο και να το είδε ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Ζωγράφου πριν να προλάβουν να κάνουν το προειδοποιητικό τηλεφώνημα. Το τρίτο σενάριο που συγκεντρώνει και τις μικρότερες πιθανότητες είναι ο μηχανισμός να μην μπορούσε να εκραγεί, καθώς στόχος των δραστών ήταν απλά να στείλουν μήνυμα ότι έχουν την επιχειρησιακή δυνατότητα και να κατασκευάσουν έναν τέτοιο μηχανισμό και να τον αφήσουν κατά από την μύτη των αρχών δίπλα σε ένα αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, θα μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο. Είχαμε μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έκρηξη σε κτίριο στην περιοχή του Περιστερίου, ενώ πυροβολισμοί υπήρξαν στα λαδάδικα της Θεσσαλονίκης, τρικά και έξω από το σπίτι Πρίτανη της ΑΣΟΕ από αναρχικούς σήμερα το πρωί. Σε επιθέσεις προχώρησαν τα ξημερώματα στο Κολωνάκι, Κουκουλοφόρη, όπου έκαψαν 4 οχήματα ολοσχερός, ενώ προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημιές σε 3 ακόμη. Οι εμπριστές συγκεκριμένα χτύπησαν στην οδό Δημοχάρους κοντά στο ναυτικό νοσοκομείο, τοποθετώντας προσανάματα με αναμένα κεριά κάτω από αυτοκίνητα ανυποψίας των πολιτών και τα πυρπόλησαν. Αμέσως μετά εξαφανίστηκαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, παρά το γεγονός ότι η εμπριστική ενέργεια σημειώθηκε πολύ κοντά στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, που θεωρείται μια πολύ καλά φυλασσόμενη περιοχή. Εντύπωση προκαλεί επίσης και το γεγονός ότι είχαν τον χρόνο να ενεργήσουν και να πυρπολήσουν τόσα πολλά αυτοκίνητα. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι αντιεξουσιαστές συνεχίζουν τη δράση που οι ίδιοι είχαν ανακοινώσει, ότι δηλαδή δεν θα χτυπούν πια τα εξάρχεια, αλλά περιφερειακά. Στο στόχαστρο εμπριστών μπήκε το πρωί αντιπροσωπεία εμπορίας αυτοκινήτων πολυτελείας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τα ξημερώματα, άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε προσανάματα, να σημειωθεί ότι ήταν με τον ίδιο τρόπο που έδρασαν οι αντιεξουσιαστές την ίδια ώρα στην Αθήνα και τα τοποθέτησαν κάτω από τα ελαστικά 4 αυτοκινήτων που ήταν στην περίμετρο της επιχείρησης. Περαστικοί απομάκρυναν έγκαιρα τα προσανάματα, ενώ άμεση ήταν και η επέμβαση της πυροσβεστικής, περιορίζοντας τις φθορές. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από διόροφο κτίριο στο Περιστέρι. Άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν εξωτερικά εκρηκτική ύλη, πιθανόν δυναμίτιδα, και την πυροδότησαν. Αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν ζημιές στα ρολά του ισογείου και σε ένα αυτοκίνητο που ήταν στο σημείο. Στο κτίριο στεγάζονται ένα οδοντιατρείο, μία εταιρεία πληροφορικής, ένα ασφαλιστικό γραφείο και ένα κατάστημα περιποίησης νυχιών. Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος ήταν ο στόχος των δραστών. Για το περιστατικό γίνεται έρευνα από την ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Στο σπίτι του Πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής ομάδα αναρχικών. Πέταξαν fake βολάν και φώναξαν συνθήματα, διαμαρτυρώμενοι για την κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου, την εκένωση της τοκιού της ΑΣΟΕ και της κατάληψης Βανκούβερ. Τράπηκαν σε φυγή πριν φτάσουν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις. Την ευθύνη ανέλαβε οργάνωση αντιεξουσιαστών. Ένταση επικράτησε τα ξημερώματα στην περιοχή των Λαδάδικων στη Θεσσαλονίκη, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ και πυροβόλησαν στον αέρα. Συγκεκριμένα, 30 κουκουλοφόροι κινήθηκαν από την οδό Σαλαμίνος προς την πλατεία Μοριχόβου στο κέντρο της πόλης.
Οι ένοπλοι πυροβόλησαν περίπου 30 φορές. Ωστόσο, δεν στράφηκαν εναντίον κάποιου παρευρισκόμενου. Ύστερα, επιβιβάστηκαν σε οχήματα και τράπηκαν σε φυγή. Η αστυνομία εκτιμά ότι πίσω από το περιστατικό βρίσκονται ομάδες νονών της νύχτας που συγκρούονται για τη μοιρασιά της πιάτσας. Επιπλέον, εικάζουν ότι οι κουκουλοφόροι με την ενέργειά τους ήθελαν να στείλουν μήνυμα ελέγχου της περιοχής των Λαδάδικων προς τους ανταγωνιστές τους. Λοιπόν, όπως είδαμε σήμερα, είναι η μέρα με πολλές αστυνομικές ειδήσεις. Θα πάμε στην αίθουσα σύνταξης να δούμε την Κατερίνα Καμπόλη, γιατί υπάρχουν και άλλες. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε ανάληψη για τις επιθέσεις στην Κεσαριανή. Ακριβώς, η ομάδα αναρχική, οι αναρχικές ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις που έγιναν την προηγούμενη Παρασκευή στη Κεσαριανή. Υπενθυμίζω ότι αυτή η ομάδα περίπου 10 ατόμων είχε σπάσει με βαριοπούλες και είχε ρίξει μολότοφ σε τζαμαρία σε ταχυφαγείο και στην συνέχεια είχε ανατινάξει δύο ATM στην περιοχή της Κεσαριανής. Μάλιστα, το θυμόμαστε αυτό. Μάλιστα, πάμε και σε άλλα θέματα. Συνελήφθη ένας αλλοδαπός για την αρπαγή 40 ρολογιών Rolex. 38 για την ακρίβεια ρολόγια Rolex, αξία σχεδόν μισού εκατομμυρίου ευρώ. Έγινε το περιστατικό αυτό πέρσι, τον Δεκέμβριο, να πούμε, πριν από ένα χρόνο περίπου. Όμως τώρα συνελήφθη από τις αδρές ένας 27χρονος Μολδαβός στην περιοχή του Αιγάλεω. Στο σπίτι του βρέθηκε επίσης και ένα περίστροφο, γι' αυτό και η δικογραφία σχηματίστηκε και για αδικήματα ληστείας, αλλά και για τις νομοθεσίες περί όπλων. Επίσης, αναζητείται ο 31χρονος αδελφός του. Και κλείνοντας, Κατερίνα, να μας πεις για μια περίεργη ληστεία. Θύμα ένας ντελιβεράς. Ένας ντελιβεράς πακιστανικής καταγωγής έπεσε θύμα ληστείας όταν τον κάλεσαν από σπίτι στην Κηφισιά και όταν έφτασε για να παραδώσει την παραγγελία, ήταν ληστής αυτός που τον υποδέχτηκε, καθώς του άρπαξε όλες τις πράξεις, το κινητό του, τηλέφωνο και την ίδια τη μοτοσυκλέτα. Αυτό έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου, όμως το απόγευμα της Κυριακής εντοπίστηκε από τις αρχές και συνελήφθη, αν και προέβαλε αντίσταση και μάλιστα αναγνωρίστηκε και από το θύμα. Μάλιστα. Κατερίνα Καμπόλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα. Στον Εύρο βρέθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και συντονιστής για το μεταναστευτικό, έχοντας σειρά επαφών προκειμένου να ενημερωθεί για την πρόοδο των πρωτοβουλειών της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προσφυγικού. Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλούν τα όσα καταγγέλει ο Δήμαρχος Σουφλίου για εκβιασμό με πυροβολισμούς από τους Τούρκους στα σύνορα με σκοπό την προώθηση των μεταναστών στη χώρα μας. Διήμερη επίσκεψη για αυτοψία στην ελληνοτουρκική συνορογραμμή πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και ειδικός συντονιστής για το μεταναστευτικό Αλκιβιάδης Στεφανής. Κατά την επίσκεψή του στον Εύρο, υπογράμμισε τις κινήσεις της κυβέρνησης αναφορικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού όσον αφορά τις ΜΚΟ, τα ασυνόδευτα παιδιά, τα νέα κέντρα φιλοξενίας, αλλά και τα ανταποδοτικά μέτρα στους Δήμους και φυσικά τη φύλαξη των συνόρων. Με τη συνέργεια αυτή την οποία γίνεται μεταξύ της αστυνομίας και του στρατού Ξηράς, τα περίπολα στον Εύρο αυξήθηκαν κατά 50%. Εκεί που είχαμε κάποιους αριθμούς, διπλάσιοι και τριπλάσιοι αριθμοί έχουν προσθεθεί. Καλύτερη διαχείριση του προσωπικού, μα και καλύτερη διαχείριση των μέσων. Έχει συγκροτηθεί ένα ενιαίο κέντρο το οποίο μας επιτρέπει να έχουμε συνολική εικόνα για τον Εύρο. Και πολλά άλλα τα οποία θα τα δείτε στη συνέχεια. Χθες το βράδυ, μέχρι τις 3 και 4 τα ξημερώματα, περάσαμε κάθε σημείο στο ποτάμι που δραστηριοποιείται η αστυνομία και ο στρατός Ξηράς και σήμερα ολοκληρώσαμε και το σύνολο των συνόρων μας. Πάνω από 200 χιλιόμετρα πάνω στην οριογραμμή και ελέγξαμε κάθε χώρο και είδαμε τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Εγώ εκείνο το οποίο θέλω να δώσω ως μήνυμα είναι το ακόλουθο. Έχει αλλάξει η κατάσταση. Παραλάβαμε μια κατάσταση η οποία δεν μας αρέσει καθόλου και προσπαθούμε να βάλουμε τάξη. Αυτό κάνουμε. Παράλληλα, έκριθμη παραμένει η κατάσταση στο ορεινό όγκο Δήμου Σουφλίου, με τους κατοίκους να είναι εξαγριωμένοι. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Παναγιώτη Καλακίκο, οι κάτοικοι φοβούνται να κυκλοφορήσουν στον δρόμο, καθώς μετανάστες επιδίδονται σε κλοπές και επιθέσεις, ενώ από την τουρκική μεριά τα πράγματα έχουν γίνει επικίνδυνα.
Γνωρίζω ότι υπάρχουν πυροβολισμοί από την απέναντι πλευρά, έχουν χάσει την ψυχραιμία τους. Επιτέλους πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε ένα οργανωμένο, συγκροτημένο κράτος και ότι προστατεύουμε τους πολίτες και τους παρέχουμε το αίσθημα της ασφάλειας. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πρόσφεραν τόσο πολλά σε εμάς, σε αυτή την ηλικία, γιατί πρόκειται για πυρήλικους που μένουν και αυτοί που έχουν τη δυνατότητα συγγενείς τους παίρνουν για λόγους ασφαλείας της πόλης να μένουν απροστάτευτοι στο έλεος το οποιοδήποτε που μπορούν να χτυπάνε. Είστε... Σκεφτείτε ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να διαφυλάξει τα σύνορά του, πόσοι μπορούν να εισέλθουν σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, τον κύριο Δημήτρη Πέτροβιτς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Ντούσκα. Λοιπόν, κύριε Πέτροβιτς, καταρχήν ένα σχόλιο για τις καταγγελίες του Δημάρχου Σουφλίου. Μίλησε για πυροβολισμούς από τη μεριά της Τουρκίας στα σύνορα, προκειμένου να μην εισέρχονται ή να μάλλον να φεύγουν οι μετανάστες και να έρχονται στη χώρα μας. Αυτή είναι μια επιβεβαιωμένη πληροφορία. Κοιτάξτε, κυρία Ντούσκα, στα σύνορα διαρκώς έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά, άλλοτε αναφέρονται, άλλοτε όχι. Άλλωστε, ο Εύρος έχει μία οριογραμμή της τάξης των 200 χιλιόμετρων, όπως γνωρίζετε, και σε αυτή την οριογραμμή είχαν διαδραματιστεί κατά το παρελθόν διάφορα περιστατικά, χωρίς όμως να έχουμε κάποιο το οποίο θα ήταν ιδιαίτερα προκλητικό. Θέλω να σας πω όμως ότι το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα το οποίο εδώ εξελίσσεται από τα τέλη της δεκαετίας του 80 μέχρι τα τελευταία χρόνια όπου παρουσιάζει αυτή την έκταση. Θεωρώ όμως ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη, υπάρχει μια αυστηρότερη φύλαξη της οριογραμμής από την πλευρά της Ελλάδος. Υπάρχουν μεικτές περιπολίες. Τώρα μας το λέτε αυτό με αφορμή την επίσκεψη του κυρίου Στεφανή. Δηλαδή φαίνεται ότι προωθείται ένα σχέδιο της κυβέρνησης, γιατί πάρα πολλοί δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα, που ουσιαστικά στους δήμους που σηκώνουν το βάρος το προσφυγικό, μιλάνε ότι δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Ίσα-ίσα υπάρχουν μεγαλύτερες ροές. Σας αναφέρομαι, κυρία Ντούσκα, στις τελευταίες 4-5 ημέρες. Αυτή την ώρα που μιλούμε, υπάρχει και από αέρος επόπτευση της περιοχής με ελικόπτερα, τα οποία είναι στη ζώνη ευθύνης της 12ης και 16ης ημεραρχίας πεζικού, δηλαδή καθόλου το μήκος της οριογραμμής. Ελικόπτερα τα οποία είναι του στρατού, τύπου Χιούι, τα οποία είναι επανδρομένα με στρατιώτες και αστυνομικούς και κατοπτεύουν όλη την περιοχή. Συγχρόνως έχει τοποθετηθεί ένα σειρματόπλεγμα περίπου 5 χιλιόμετρα και αυτό συνεχίζεται προκειμένου να ελεγχθούν τα μέχρι τώρα γνωστά περάσματα, δηλαδή τα σημεία όπου αποτελούσαν καταξοχήν τους διόδους διέλευσης των μη νόμιμων μεταναστών. Και παράλληλα πρέπει να σας αναφέρω ότι υπάρχουν και περισσότερες περιπολίες σε όλο το χερσαίο τμήμα. Δυστυχώς είχαμε κάποια έκταση του φαινομένου τους τελευταίους μήνες. Θεωρώ όμως ότι με αυτά τα επιπλέον μέτρα δεν θα αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε στο παρελθόν. Ήδη πρέπει να σας πω ότι τις τελευταίες μέρες έχει διαπιστωθεί και από τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, μεγάλη μείωση του φαινομένου. Και ακριβώς αυτό νομίζω ότι δημιουργεί και ένα ισχυρότερο αίσθημα ασφαλείας στην περιοχή. Εξάλλου είναι σύνορα εδώ και αυτή η συνδυαστική δράση στρατού και αστυνομία πιστεύω ότι ήδη φέρει τα πρώτα της αποτελέσματα. Και βέβαια, θα το δούμε, κύριε Πέτροβιτς, πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα μέτρα. Μακάρι να είναι έτσι όπως τα περιγράφετε και να έχουν χρονική διάρκεια. Να σας ευχαριστήσω πολύ που είχαμε αυτή τη συνομιλία, αν και σύντομη. Να ευχαριστήσω και τους τηλεθεατές που μας παρακολούθησαν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 7. Καλή εβδομάδα και καλό βράδυ σε όλους σας.